Πάμε σε κάτι ξεχωριστό. Μας έκανε έτσι πραγματικά πολύ ωραία εντύπωση όλο αυτό το οποίο συνέβη τη Δευτέρα, έτσι τη Δευτέρα, ναι, που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της ομάδας δεν ξέχασαν τον Παναγιώτη Ποικιλίδη. Με αφορμή τη νίκη αφιέρωσαν αυτή την επιτυχία στη μνήμη του Ποικιλίδη. Μας πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το μήνυμα της οικογένειας που απάντησε σε όλες αυτές τις δηλώσεις, έτσι, και ευχαρίστησε η οικογένεια Ποικιλίδη, την οικογένεια του ΠΑΟΚ, για το ότι δεν το ξεχνάνε, κάτι το οποίο είναι γεγονός. Και γίνονται και άλλα πράγματα που βεβαίως αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτός ο γίγαντας που προσέφερε τόσα πολλά και στον ελληνικό αθλητισμό, να μην το ξεχνάμε αυτό, και βεβαίως στο ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και για κάτι πολύ συγκεκριμένο με τον κύριο Στέφανο Σαράτσι, πρώην σύμβουλο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βεβαίως πολύ καλό φίλο του Παναγιώτη Ποικιλίδη, ο οποίος και εκείνος από την πλευρά του πρωταγωνίζει σε ένα γεγονός που αφορούσε όλα όσα γίνονται για τον Παναγιώτη. Κύριε Σαράτσι, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι Δημήτρη. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, ναι. Δεν πρόκειται να ξεχαστεί, έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνουμε στα πρώτα δύο χρόνια, αλλά νομίζω ότι αυτό θα γίνεται και στα επόμενα χρόνια. Δεν γίνεται να ξεχαστεί ο Παναγιώτης. Δεν γίνεται. Έχει προσφέρει τόσα. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ. Έχει συνδέσει το όνομά του με τον ποντιακό ελληνισμό. Ναι. Νομίζω ότι είναι ίνδαλμα ο Παναγιώτης. Δεν θα ξεχαστεί. Πιστεύω πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Με τον ελληνικό αθλητισμό, με την πάλη, με την Καλαμαριά, με την περιοχή που μεγάλωσε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά στα οποία πρωταγωνίστησε. Και δεν νομίζω να έχει κάποιος να πει κάτι άσχημο για τον Παναγιώτη όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε στον αθλητισμό. Έγραψε κάτι, ο γιος του το έγραψε, ότι ήταν η μορφή του τέτοια, έτσι, η όψη του, που σου δημιουργούσε μια άλλη εικόνα, αλλά όσοι τον γνώριζαν καταλάβαιναν ότι δεν έχει καμία σχέση ο χαρακτήρας με αυτή τη μορφή. Πραγματικά. Γι' αυτό δεν έχει κανείς να πει κάτι κακό. Ξέρεις, Δημήτρη, πριν μιλήσει, τον έβλεπες, ναι. Φοβόσουν. Βέβαια. Όταν μιλούσε, μπορούσε να σε ηρεμίζει όσα νεύρα και να είχες εσύ ο ίδιος. Ήταν απίστευτος. Έλα όμως που εκείνος δεν ηρεμούσε από μέσα του. Γιατί ναι, φάνηκε ότι τα κρατούσε μέσα του πολλά πράγματα. Ο καθένας ξέρει τα δικά του. Αυτός έβγαζε ένα άλλο πρόσωπο στα έξω. Τελικά ήταν διαφορετικά τα πράγματα και τον οδήγησαν εκεί. Ναι. Κακό πράγμα αυτό για όλους μας. Όσους κρατάνε πράγματα μέσα τους και κάποια στιγμή υπάρχει ένα ξέσπασμα αρνητικό για την υγεία, ναι, των ανθρώπων. Εσείς τι κάνετε με την ομάδα σας στον Παλαλιακό, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κάνατε στο Λαγκαδά? Ναι. Εμείς τώρα, κοίταξε να δεις, η ομάδα του Παλαλιακού είναι μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από πόντιους καλλιτέχνες πρώτης γραμμής, κορυφαίους στην Ελλάδα. Είτε ηθοποιοί, είτε τραγουδιστές, οργανοπαίχτες, είναι όλοι τους ότι οι καλλιτέχνες έχουν και 2-3 εξαιρέσεις. Ας πούμε και εγώ, εμένα με βάλανε τιμή σε ένα εκεί, τα παιδιά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι του χώρου αυτού, ναι, αλλά παίζουν και αυτοί. Εμείς κάνουμε πάρα πολύ συχνά φιλανθρωπικούς αγώνες. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά είναι πανελλαδικά γνωστά, μας καλούν για κάποιο σκοπό συγκεκριμένο. Επιλέξαμε τη Δευτέρα, την ημέρα που χάθηκε ο Παναγιώτης πριν από 2 χρόνια, Δευτέρα 23 του μηνός, ναι, να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι στο Λαγκαδά με την ΑΠΕ Λαγκαδά, τους βετεράνους της ΑΠΕ Λαγκαδά, το οποίο ήταν για έναν σκοπό ιερό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και ο Παναγιώτης μαζί μας όταν κάνουμε τέτοια μάτσα. Έχει φανέλα ο Παναγιώτης στην ομάδα μας, για να καταλάβεις. Μάλιστα. Παίξαμε για ένα κοριτσάκι, τη μικρή Χριστίνα, η οποία έχει προβλήματα κίνησης και χρειαζόταν ένα αναπηρικό καροτσάκι, το οποίο στοιχίζει κάποια χρήματα, για να της κάνει λίγο ευκολότερη την καθημερινότητα, να μπορεί να κινείται διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, επιλέξαμε την ημέρα εκείνη για να συνδυάσουμε αυτό τον ιερό σκοπό, τον οποίο επιλέξαμε να το κάνουμε εκείνη την ημέρα, για να δώσουμε τα χρήματα για το καροτσάκι αυτό.
συνδυάσαμε την ημέρα του θανάτου του Παναγιώτη, έτσι ώστε να πούμε και εμείς ότι από την πλευρά μας τιμούμε τη μνήμη του Παναγιώτη κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έχουμε αποφασίσει κάθε χρόνο τέτοια μέρα να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό φιλανθρωπικό, για να δείξουμε και εμείς ότι δεν το ξεχνάμε. Μπράβο. Ο Παλαλιακός δίνει μόνο τέτοια παιχνίδια, έτσι, δηλαδή φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ναι. Έχουμε μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Αξιοσημείωτη ομάδα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Το χαιρόμαστε όλοι. Ναι. Την Δευτέρα που μας έρχεται παίζουμε στο Κιλκής για να μαζευτούν χρήματα για ένα ειδικό σχολείο που δημιουργούν οι δάσκαλοι του Κιλκής. Μάλιστα. Για να καταλάβεις, όλοι οι αγώνες είναι τέτοιοι. Έρχεται κόσμος, στηρίζει την προσπάθεια, βάζουν όλοι ένα μικρό χρηματικό ποσό και από εμάς τους ίδιους τους παίκτες που παίζουμε εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που πραγματικά δίπλα μας έχουν ανάγκη. Ο Παλαλιακός ήταν από τους πρωταγωνιστές με τους Σύριους πρόσφυγες, όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και χρειάστηκαν βοήθεια. Όλοι οι αγώνες είναι τέτοιοι, όλοι. Μπράβο, μπράβο. Και για το χρόνο και για τη διάθεση να το οργανώσετε, να πετύχει, για το είναι σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου, Δημήτρη. Ξέρεις, με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, λίγο έχουμε αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο. Μας πειράζει, μας ενοχλεί όλο αυτό το που οδηγεί το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, η αρχή του, ας πούμε. Και πιάσαμε μια άλλη πλευρά του ποδόσφαιρου. Αυτό το λες και προσωπικά. Δηλαδή έχεις χαλαστεί από όλο αυτό το μπάχαλο πλέον... Είναι αποκρουστικό για να βλέπεις ποδόσφαιρο. Βέβαια, αφού άδειασε το γήπεδο, Δημήτρη. Ναι. Άδειασε το γήπεδο. Δεν είναι μόνο η ομάδα μας, η οποία δεν παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο. Δεν παρουσίαζε, τέλος πάντων, τώρα παρουσιάζει μια χαρά πρόσωπο. Mm-hmm. Δεν παρουσίαζε καλό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο η ομάδα μας, είναι και αυτά που βλέπεις κάθε μέρα. Βλέπεις τι γίνεται στο τελικό του κυπέλου. Βλέπεις την αρμόδια αρχή, ότι αλλάζει ημερομηνίες, λες και εγώ δεν ξέρω τι. Απαξιώνει το προϊόν η ίδια η αρχή. Έχουν χαλάσει πραγματικά οι Κυριακές μας. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια δεν έχουν χαλάσει. Βέβαια. Περιμέναμε με ανυπομονησία όλη την εβδομάδα να πάμε την Κυριακή στο γήπεδο. Να δούμε τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, το γήπεδο γεμάτο, να τραγουδήσουμε, να χαρούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία διάθεση. Γιατί δεν μας παρουσιάζουν το προϊόν που θέλουμε να δούμε. Και απορώ, ειλικρινά σου μιλάω, απορώ πώς υπάρχουν επενδυτές που βάζουν λεφτά σε αυτό το ποδόσφαιρο. Απορώ. Εντάξει, ας τους βοηθήσουμε, ας τους δούμε λίγο καλοπροαίρετα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια, ναι, γίνεται μια προσπάθεια να τα αλλάξουν. Έτσι καταλαβαίνουμε. Δημήτρη, εκεί είμαστε, βοηθάμε όσο μπορούμε, ανελιπώς, όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί είμαστε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε και το τι γίνεται. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είπες νωρίτερα ότι τώρα τελευταία σε ικανοποιεί η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αισιοδοξείς ότι μπορεί να παίξει προκριματικά Champions League? Ναι, ναι, ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε οι καλύτεροι από όλες τις ομάδες στα play-off. Πιστεύω ότι ο Βλάνταν έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και βοήθησε πάρα πολύ που είχε λίγο χρόνο πριν τα play-off αυτό με την ομάδα. Σχεδίασε και αυτό που σχεδίασε βγαίνει νομίζω τώρα στο χόρτο. Βλέπουμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει μες στο γήπεδο. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Βλάνταν και τα προσόντα του. Βλέπω και τους παίκτες ότι έχουν έναν άλλο ζήλο. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από όλους τα πλέον. Πιστεύω ότι θα βγούμε πρώτοι. Είπαμε νωρίτερα για ανθρώπους που προσπαθούν. Πριν από μια και βέβαια γνωρίζεις πολύ καλά τα διοικητικά του ΠΑΟΚ, πέρασες και κατάλαβες και δυσκολίες και όλα τα λοιπά όσα έγιναν. Πριν λίγες μέρες ουσιαστικά υπόθηκε ότι μέχρι στιγμής ο Ιβάν Σαββίδης έχει βάλει στην ΠΑΟΚ ή θα βάλει τώρα που θα κλείσει τελευταία αύξηση 73 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο ακούγεται αυτό? Μυθικό. Τέσσερα χρόνια κλείνει. Μυθικό ποσό. Μυθικό. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έβαλε 73-74 εκατομμύρια και βλέπει όλο αυτό που βλέπουμε και εμείς, οι οποίοι δεν μπορούμε να βάλουμε χρήματα. Αυτός ο άνθρωπος που βάζει για τα χρήματά του και βλέπει αυτή την αντιμετώπιση, τι μπορεί να πει, ξέρω εγώ. Το παλεύει όμως. Δεν απογοητεύεται ούτε από τα αποτελέσματα της ομάδας του, ούτε από την κατάσταση. Θέλει να αλλάξει. Να μην τον επιβραβεύσεις, τουλάχιστον με ένα μπράβο, ότι θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, βάζοντας και χρήματα. Τον επιβραβεύουμε όντως. Αυτό που κάνει είναι σημαντικό. Μπορεί να την αλλάξει, θα αλλάξει όμως, Δημήτρη. Εγώ έχω χάσει την ελπίδα μου. Πιστεύω ότι θα αλλάξει.
ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι πιστεύω. Θα αλλάξει χέρια η κατάσταση και θα πάει σε άλλα χέρια, τα οποία άλλα χέρια θα κάνουν τα ίδια που έκαναν και τα προηγούμενα χέρια. Μακάρι να υπάρχει ισονομία, αυτό που ζητάμε. Πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να πάει χειρότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτό που βιώνει τώρα? Όχι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα. Χειρότερα δεν μπορεί να πάει. Αλλά δεν μπορεί να πάει και καλύτερα, καλύτερα. Έτσι πιστεύω. Τι θα αλλάξει, δηλαδή, αν αλλάξει χέρια η διοργανωτική αρχή? Τι θα αλλάξει? Δηλαδή, να έχουμε εγκληματικές οργανώσεις, να έχουμε συνομιλίες για στήσιμο διατησιών, στήσιμο αποφάσεων, να έχουμε τόσα και τόσα όσα αναφέρει το κατηγορητήριο, όσων κατηγορούνται. Λες να συνεχίσουν όλα αυτά? Μπορεί να τα κρύβουν περισσότερο, αλλά νομίζεις ότι θα σταματήσουν? Ναι. Δηλαδή, αυτά που γίνανε στο τελικό, όλα αυτά που γίνανε στο τελικό του κυπέλλου, ας πούμε, δεν είναι άξιο απορίας. Ναι, είναι ίσως το τέλος μιας κατάστασης. Ότι έπρεπε να γίνουν και αυτά. Είναι κατάσταση παλιάς ή αρχή μιας κατάστασης καινούργιας? Δεν ξέρουμε. Ναι. Πρέπει να δούμε. Καλά, φυσικά. Μακάρι να είναι το τέλος. Φυσικά. Μακάρι να είναι το τέλος της παλιάς κατάστασης. Φυσικά. Μάλιστα. Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια με τον Παραλιακό. Και φυσικά θα προβάλλουμε κάθε ενέργεια ανθρώπων που παίζουν ποδόσφαιρο για να προσφέρουν. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί και γυμνάζεστε και διασκεδάζετε, αλλά ταυτόχρονα προσφέρετε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Okay.